Όπως όλη η ελληνική κοινωνία, πιστεύω και η δημοσιογραφία βρίσκεται σε μια φάση αφασίας, θα έλεγα. Είτε ψάχνοντας ο άλλος για δουλειά επειδή είναι άνεργος, είτε επειδή δεν πληρώνεται, είτε το τρέχουν τα δάνεια και τα λοιπά, τα γνωστά προβλήματα. Και ο δημοσιογράφος, μόνο δημοσιογραφία δεν μπορεί να κάνει σήμερα. Σας πω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Θυμάστε που έβγαλε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τις φωτογραφίες δύο συλληφθέντων της Χρυσής Αυγής που τους είχαν πιάσει με όπλα κτλ. Είναι συγκλονιστικό ότι αφότου ο Αυδένδιας είχε βγάλει, εν πάση περιπτώσει, στον ιστότοπο της αστυνομίας αυτές τις φωτογραφίες, μετά από 4 μέρες βγήκε ένα θέμα σε ένα site, έτσι, ειδησιογραφικό, το οποίο έδειχνε ότι ο ένας εκ των δύο αυτών ήταν ο άνθρωπος που στεκόταν δίπλα από τον Μιχαλολιάκο στην κεντρική συγκέντρωση που είχε γίνει πριν από κανένα μήνα. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά ο σωματοφύλακας του Μιχαλολιάκου. Κανένας δεν το πιάσε αυτό το πράγμα. Οι συνάδελφοι κάλυψαν τη συγκέντρωση, ξέρανε δηλαδή, και μπορεί κάποιος να μην το έχει προσέξει. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι σε αυτή τη φάση της πλήρους αφασίας που βρίσκονται οι δημοσιογράφοι δεν κοιτάνε ούτε καν τα στοιχειώδη. Δηλαδή πια έχει γίνει πολυτέλεια το πράγμα. Απ' την άλλη πλευρά, εγώ νομίζω ότι σαν ελληνική δημοσιογραφία και σαν Έλληνες δημοσιογράφοι δεν έχουμε πάρα πολλά να ζηλέψουμε από τους ξένους δημοσιογράφους. Η διαφορά είναι ότι στις αναπτυγμένες χώρες, ειδικά τις δυτικές αλλά και σε κάποιες ανατολικές, υπάρχει ο θεσμός, ας πούμε, φτιαγμένος μέσα από δεκαετίες και αιώνες, ας πούμε, της ερευνητικής δημοσιογραφίας, ενώ εδώ πέρα το σύστημα, το ΜΜΕ, το μεταπολιτευτικό σύστημα των ΜΜΕ στη χώρα μας, δεν το αίσθησε ποτέ γιατί δεν το ήθελε. Εννοείται, συμφωνώ ότι και εγώ ως δημοσιογράφη τίποτα δεν κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω φτιάξει μια γραπτή έτσι, εισήγηση, ελπίζω να μην σας κουράσω. Η ερευνητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα από τον επαρχιωτισμό στην απόλυτη κρίση, την έχω ονομάσει. Μόλις μου είπανε για αυτό εδώ πέρα το θέμα, έψαξα λίγο στο Google το investigative journalism στα αγγλικά, journalism d'enquête και journalism d'investigation στα γαλλικά, journalistica rasledovania στα ρώσικα κτλ. Λοιπόν, άμα χτυπήσετε το κι εσείς στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα ρώσικα, θα βρείτε, ας πούμε, στα πρώτα site που σας βγάζουν στην πρώτη δεκάδα, 20, θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μεταξύ αυτών θα βρείτε και την έννοια της δημοσιογραφίας, της έρευνας ή της ερευνητικής δημοσιογραφίας, κυρίως στο Wikipedia. Στην Ελλάδα δεν θα βρείτε. Στον ελληνικό όρο, είτε ως ερευνητική δημοσιογραφία είτε ως δημοσιογραφία της έρευνας, δεν θα βρείτε τίποτα τέτοιο. Ούτε Wikipedia, θα βρείτε κάτι άλλο, διάφορα site άσχετα, τα οποία μεταξύ αυτών και κάποια ΙΕΚ, έτσι, που διαφημίζουν την ερευνητική δημοσιογραφία, δεν έχουν καν τον όρο τι είναι δημοσιογραφία έρευνας. Έτσι. Το ερώτημα που μπαίνει είναι εάν αυτή η εικόνα αντικατοπτρίζει τη θέση που έχει η δημοσιογραφία της έρευνας στο ελληνικό σύστημα μέσω μαζικής ενημέρωσης. Μπορεί τα πράγματα να μην είναι τόσο μαύρα και άραχνα, και το πιστεύω αυτό, αλλά δεν πάβει να δείχνει την υποβάθμιση που άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο είχε αυτή η τάση στα ελληνικά ΜΜΕ και σήμερα πλέον έχει πάρει δραματικές διαστάσεις προς το χειρότερο. Με την ευκαιρία, καλό είναι η ΕΣΥΕΑ να φτιάξει και να ανεβάσει στο site της ένα manual της ερευνητικής δημοσιογραφίας, έτσι όπως τέτοια υπάρχουν στα site αρκετών ΜΜΕ της Δύσης και της Ανατολής και βέβαια συνδικαλιστικών ενώσεων σε όλο τον κόσμο. Σε αυτά τα site υπάρχουν σαφώς διατυπωμένες οι γενικές αρχές της δημοσιογραφίας και της δεοντολογίας της και μέσα σε αυτά μπαίνουν και ορισμένα ζητήματα καθαρά της επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν εδώ πέρα δημοσιογραφία ή ερευνητική δημοσιογραφία. Προφανώς δεν τίθεται καν αυτό το ερώτημα. Η δημοσιογραφία είναι έρευνα. Χωρίς έρευνα απλά δεν υφίσταται δημοσιογραφία. Η ερευνητική δημοσιογραφία είναι ο σκληρός πυρήνας της δημοσιογραφίας, το βαρύ πυροβολικό της. Σε γενικές γραμμές είναι ένα είδος της δημοσιογραφίας το οποίο χαρακτηρίζεται από την ένταση, συνέχεια και συνέπεια της παρακολούθησης θεμάτων και γεγονότων, την έρευνα σε βάθος, τις αποκαλύψεις αγνώστων πτυχών,
την ουσιαστική και πολύπλευρη διασταύρωση των πληροφοριών, την πληρότητα σε πληροφορίες, ειδήσεις, ανάλυση και ούτω καθεξής. Και το πιο σημαντικό που αναφέρεται στον προσδιορισμό της έννοιας αυτής στο Wikipedia. Εισαγωγικά, η έρευνα προϋποθέτει την ανεξαρτησία του δημοσιογράφου σε σχέση με την πολιτική και οικονομική εξουσία. Κοντολογίες, δημοσιογραφία, έρευνα σημαίνει πρώτα απ' όλα να υπάρχει ελευθερία και ανεξαρτησία για το δημοσιογράφο. Δεύτερον, να πηγαίνει ο δημοσιογράφος στο θέμα, να το αποκαλύπτει προτού πάει αυτό σε εκείνον, προτού δηλαδή σκάσει από μόνο του. Τρίτον, να φωτίζει παραπέρα πτυχές των θεμάτων που ήδη έχουν αποκαλυφθεί, να δίδεται πλήρης και αντικειμενική εικόνα του θέματος και του γεγονότος. Έρευνα ίσον αποκάλυψη, ανάλυση και περαιτέρω συγκέντρωση πληροφοριών μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης του θέματος. Τη δεκαετία του 80 το φαινόμενο των ερευνητών δημοσιογράφων άνθησε στις χώρες της Δύσης. Συνοδεύθηκε με την αποκάλυψη ως επιτοπλίστων των μεγάλων οικονομικών πολιτικών σκανδάλων που συνήθως έφτασαν στη δικαιοσύνη. Ήταν χαρακτηριστικό κυρίως των εφημερίδων και των περιοδικών εκδόσεων όπως για παράδειγμα το Le Canard Ancien, το γαλλικό έτσι. Πολλοί από τους ερευνητές δημοσιογράφους που έγιναν πολύ γνωστοί στην κοινή γνώμη έγραψαν και βιβλία. Όπως κάτι αντίστοιχο συνέβη και συμβαίνει και στην Ελλάδα. Σήμερα στη Γαλλία επίσης, τώρα μιας και λέμε και για τα site και τα λοιπά, υπάρχει το γνωστό Mediapart που είναι σταθερά προσανατολισμένο στην αποκαλυπτική δημοσιογραφία και τη δημοσιογραφία της έρευνας. Εξαιτίας αποκαλύψεών του ως γνωστόν προκλήθηκε σκληρή κόντρα πρόσφατα και με τον Σαρκοζή. Περίπου την ίδια περίοδο, έτσι 80 κυρίως όμως προς το 90, αυτή η τάση της ερευνητικής δημοσιογραφίας άρχισε να αναπτύσσεται και στην Ελλάδα. Σαν πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις θα έλεγα το Αντί και το παλιό Ποντίκι, που ήταν προσανατολισμένα κάπως πιο σταθερά, ας πούμε, προς αυτές τις κατευθύνσεις. Στην τηλεόραση τα πράγματα πάντα ήταν χειρότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από δημιουργίας της ιδιωτικής τηλεόρασης και έως σήμερα πάρα πολύ λίγες είναι οι εκπομπές έρευνες. Τα δε ντοκιμαντέρ έρευνας είναι και αυτά ελάχιστα, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν διεθνή θέματα. Αντίθετα, έδιναν και έπαιρναν οι εκπομπές talk show και πολύ περισσότερο οι ψυχαγωγικές, τα σύριαλ, ταξιδιωτικές εκπομπές, εκπομπές κουζίνας κτλ. Όλα αυτά βασίλευαν τις εποχές του λεφτά υπάρχουν, τις τρεις περασμένες δεκαετίες. Όλος παραδόξως συνεχίζουν και σήμερα, με τη διαφορά βέβαια ότι στα ελληνικά σύριαλ τους φόρεσε φέση ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής. Τι δείχνουν όλα αυτά? Ότι ανέκαθεν το σύστημα των ΜΜΕ στην Ελλάδα, που συνθέτουν οι επιχειρηματίες, τα υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη τους και κάποιοι δημοσιογραφικοί αστέρες, υποβάθμιζαν συστηματικά την αξία της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Κυρίως στην TV, αλλά σίγουρα, αν και λιγότερα, στον τύπο και κάπως θα έλεγα, ας πούμε, λιγότερο σε κάποιους, ας τους ονομάσουμε, παραδοσιακούς εκδότες, έτσι. Καλοί και ικανοί δημοσιογράφοι έρευνας υπήρχαν και υπάρχουν. Σημαντικά θέματα έβγαιναν και βγαίνουν. Το θέμα όμως δεν είναι αν υπάρχουν. Υπάρχουν, αν και όχι πολλοί, και βρίσκονται σε όλους τους χώρους. Είτε σε μεγάλα ΜΜΕ, κάποια εκ των οποίων είναι βαθιά συστημικά, είτε σε κάποια μικρότερα, ορισμένα εκ των οποίων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εναλλακτικά. Το ζήτημα είναι ότι το σύστημα των ΜΜΕ που οικοδομήθηκε μεταπολιτευτικά στη χώρα μας ουδέποτε καλλιεργούσε ως προσανατολισμό την ερευνητική δημοσιογραφία. Ουδέποτε θέλησε και φρόντισε να δημιουργήσει στη δημοσιογραφία σχολή, δηλαδή Ινστιτούτο Σκέψης, να αναπαράγει, που θα γεννάει υψηλού επίπεδου ερευνητές δημοσιογράφους. Γενικώς υπήρχε και υπάρχει έλλειμμα στην κουλτούρα της έρευνας και μεταξύ των δημοσιογράφων. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της έλλειψης κουλτούρας προκαλούνται συχνά και ενδοσυντεχνιακές τριβές. Ας πούμε, για παράδειγμα, ένας δικαστικός ή αστυνομικός συντάκτης δεν διανοείται ότι ένας συνάδελφός του, ακόμα και από το ίδιο το μέσον, για να βγάλει ένα θέμα ή για να δώσει περισσότερες πληροφορίες για ένα θέμα, θα πρέπει να μπει παράλληλα στα χωράφια του και ταυτόχρονα σε πολλά άλλα χωράφια. Για παράδειγμα, για ένα δικαστικό θέμα, ο ερευνητής δημοσιογράφης θα πρέπει να αναζητήσει πληροφορίες στην αστυνομία, στην πολιτική, στους επιχειρηματίες και τους δικηγόρους. Όλα αυτά, όπως είπε και ο συνάδελφος εδώ πέρα, στο χώρο μας θεωρούνται ότι μπαίνουμε, ας πούμε, στα χωράφια των άλλων και άρα εκ των πραγμάτων είμαστε μαύρα πρόβατα. Οι λόγοι που η ερευνητική δημοσιογραφία έχει πρόβλημα είναι μεταξύ άλλων οι εξής. Η δημοσιογραφία γενικότερα είναι ακριβό προϊόν και ουδής ιδιοκτήτης ήταν διατεθειμένος να πληρώσει για αυτήν. Αντίθετα, ακόμα και την περίοδο των παχαίων αγελάδων, το σύστημα προτιμούσε να προωθεί το αντιδημοσιογραφικό προϊόν των DVD και του lifestyle. Τόσο κοντόφθαλμο ήταν. Αλλά ακόμα και τώρα που καταραίει, συνεχίζει να επιμένει στα DVD αντί να δίνει έστω και λίγα από αυτά τα χρήματα που δηλώνει ότι έχει στην πραγματική δημοσιογραφία αντί για τη σαβούρα.
Η δημοσιογραφία της έρευνας εννοείται λοιπόν ότι είναι και ακριβότερη. Θέλει χρόνο, θέλει υψηλού επίπεδου δημοσιογράφους και ομάδες ρεπόρτερ. Κάτι που πρέπει να πληρώνεται καλά. Και αυτό ουδέποτε αποτελούσε επιλογή των περισσότερων ιδιοκτητών και στελεχών συμβούλων τους. Η δημοσιογραφία για να είναι πραγματικά ερευνητική και αποκαλυπτική πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Αντίθετα, το σύστημα ανέκαθεν έθαβε ενοχλητικά θέματα ή και απέλυε ενοχλητικούς δημοσιογράφους. Στην καλύτερη περίπτωση τους έβαζε στο ψυγείο. Κάποιους κυριολεκτικά τους εξαφάνισε από τη δημοσιογραφία. Σημειώστε ότι όταν ο δημοσιογράφος γίνεται γνωστός χάρη στις αποκαλύψεις του και τη δημοσιογραφική του συνέπεια, αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, ως ένα βαθμό αυτονομείται και γίνεται πιο ανεξάρτητος. Και ανεξάρτητος δημοσιογράφος κανένα σύστημα δεν θέλει να γεννάει. Θέλει να υπάρχουν, αλλά στο βαθμό και στον αριθμό που θα είναι ελέγξιμοι και θα δουλεύουν εμπολείς για λογαριασμό του. Έτσι συνήθως όταν φτάσει ο δημοσιογράφος σε αυτό το σημείο, είτε θα διαπραγματευτεί σε εισαγωγικά την ενσωμάτωσή του στο σύστημα, είτε δεν θα αφομοιωθεί και άρα κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Προφανώς λοιπόν η μοναδική ασπίδα που μπορεί να υπάρξει σε αυτή την περίπτωση είναι ένα ισχυρό και ανεξάρτητο μέσο με συνέπεια στη δημοσιογραφική διοντολογία. Μόνο αυτό μπορεί να τον προστατεύσει το δημοσιογράφο όταν είναι μόνος του, έτσι. Λοιπόν, κάτι τέτοιο σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει. Και κάποια επιπλέον στοιχεία. Συνολικά στη χώρα μας τα τελευταία 30-40 χρόνια δεν θα βρούμε ως μεγάλα ονόματα δημοσιογράφων ερευνητών πάνω από 5-6 και λιγότεροι από αυτούς έχουν γράψει βιβλία. Προφανώς ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρός. Ας ρίξουμε επίσης μια ματιά στις εφημερίδες. Σπανίως ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια προβάλλουν στα πρωτοσέλιδα θέματα τους που είναι αποκλειστικές δικά τους θέματα. Συνήθως είναι κοινής λήψης θέματα και σίγουρα όχι αποτέλεσμα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Ακόμα πουθενά στον τύπο ή στην Ουδού ή στην TV, συγγνώμη, σε μεγάλα μαγαζιά δηλαδή, δεν θα βρείτε σχηματισμένη έστω μια μικρή ομάδα ερευνητών δημοσιογράφων, 2-3 ατόμων που να ασχολούνται με την έρευνα και τη συνέχεια των μεγάλων θεμάτων. Επίσης, τα όποια περιοδικά αποκάλυψης επιχειρήθηκε να βγουν τις τελευταίες δεκαετίες, μάλλον απέτυχαν. Κάποια εναλλακτικά βγαίνουν στις σημερινές συνθήκες, με άδειλο πάντως μέλλον. Για την τηλεόραση, βέβαια, η λέξη έρευνα είναι μάλλον άγνωστη. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα, θέλω να δώσω δηλαδή μερικά θέματα ας πούμε, που έχουν αποκαλυφθεί σαν τα πιο ενδεικτικά, έτσι. Σε περιόδους όξυσης των πολιτικών αντιπαραθέσεων, σύγκρουσης μεγάλων επιχειρηματικών και πολιτικών συμφερόντων και σοβαρών πολιτικών εξελίξεων εντός της χώρας και στο εξωτερικό, συνήθως άνοιγε ο δρόμος για σημαντικές αποκαλύψεις στον τομέα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Ορισμένα ενδεικτικά, τα πιο τρανταχτά ίσως θέματα είναι το εξοπλιστικό σκάνδαλο της αγοράς του αιώνα προς το τέλος της δεκαετίας του 80, το σκάνδαλο Κοσκοτά περίπου λίγο πιο μετά. Το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Μαυρίκο επί Μητσοτάκη. Μαυρίκης. Εδώ βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά ως προς τη χειραγώγηση του θέματος από μεγάλα εκδοτικά, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα στο θέμα του Μαυρίκη. Μετά, το σκάνδαλο των τηλεπικοινωνιών της Siemens Intracom σχεδόν από την αρχή της δεκαετίας του 90 είχαν αρχίσει και βγαίνανε χοντροκομμένα στοιχεία τότε, έτσι. Και όμως παρά τις τότε αποκαλύψεις χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να ξανάρθει στην επιφάνεια το σκάνδαλο της Siemens. Και αυτό σε πολλές πτυχές του ως παροδία και χειραγωγημένο από το ονομαζόμενο πολιτικο-οικονομικό σύστημα της διαπλοκής με τα ΜΜΕ. Μετά, οι Ολυμπιακές υποκλοπές. Το μεγαλύτερο μεταπολιτευτικό σκάνδαλο εθνικής ασφάλειας, αλλά και ομοίης παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ακόμα είναι ανεξερεύνητο. Η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει με τον πλέον εύγλωτο τρόπο πόσο υποβαθμισμένη και σε μεγάλο βαθμό χειραγωγημένη είναι η ελληνική δημοσιογραφία της έρευνας, αλλά και πόσο προβληματικά και διαβρωμένα λειτουργούν οι υπόλοιποι θεσμικοί πυλώνες της ελληνικής κοινωνίας, πολιτική δικαιοσύνη κτλ. Άλλα εξοπλιστικά σκάνδαλα. Οι υποθέσεις που συνδέονται με το σύστημα ΠΑΣΟΚ, το σύστημα Άκη Τσοχατζόπουλου, που αποκαλύφθηκαν για να θαυτούν και αυτές. Το 2004 σας θυμίζω ότι είχε γίνει η πρώτη εξεταστική για τον Άκη και μάλιστα είχε γίνει η εξεταστική για τα ρωσικά όπλα, για τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα. Ναι. Παράλληλα είχαν σταλεί ας πούμε προμήθειες οι οποίες είχαν γίνει επί Άκη Τσοχατζόπουλου για αμερικάνικα όπλα, οι οποίες ποτέ δεν συζητήθηκαν στη Βουλή. Συζητήθηκαν μόνο τα ρώσικα. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και με τα ρώσικα, έτσι, θάχτηκαν. Για να ξαναβγούν τώρα, έτσι, όταν ήταν ωφέλιμο πολιτικά. Έτσι. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη μεγάλη δίκη για τον Άκη. Έτσι. Κλείνει
Με χειροπέδες η μεταπολιτευτική περίοδος, έτσι. Σαν εικόνα είναι εντυπωσιακή. Λοιπόν, μπάση περιπτώσει, τα εξοπλιστικά σκάνδαλα αυτά ήταν μια ακόμα ήττα, θεωρώ εγώ, για τη δημοσιογραφία της έρευνας. Ολυμπιακά σκάνδαλα, άλλο τεράστιο θέμα. Πρόκειται για ένα ακόμα πλήγμα στη δημοσιογραφική έρευνα, πολύ μεγαλύτερο από τα προηγούμενα, με δεδομένο και το τεράστιο μέγεθος του κόστους των Ολυμπιακών Αγώνων και το οικονομικό γονάτισμα της χώρας. Το χειρότερο είναι ότι έκλεισαν το στόμα των δημοσιογράφων τόσο σε επίπεδο ιδεολογικής τρομοκρατίας, όσο και με χρηματικά ψίχουλα. Λίστα Λαγκάρντ. Από τις έως τώρα εξελίξεις, με εξαίρεση κάποιους λίγους δημοσιογράφους και πολιτικούς, η έρευνα γύρω από την υπόθεση πρέπει να γραφτεί με μαύρα γράμματα στις σελίδες και της δημοσιογραφίας και της πολιτικής. Βατοπέδιο. Αν και πολλές από τις προηγούμενες παραπάνω υποθέσεις που ανέφερα ήταν πολύ πιο σοβαρές κατά την προσωπική άποψη του ομιλούντος, αυτό το αναμφισβήτητα σοβαρό θέμα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις με αποτέλεσμα να παίξει ρόλο στην πτώση Καραμαλή. Έστω δευτερεύοντα. Αυτά είναι ορισμένα από τα μεγάλα θέματα που αποκαλύφθηκαν. Υπάρχουν πολλά άλλα σημαντικά, όπως επίσης και πάρα πολλά άλλα που έχουν ψαχτεί όσο πατάει η γάτα ή που κυριολεκτικά θάφτηκαν. Δεν είναι τυχαίο ότι, για παράδειγμα, θέματα φαρμάκου, εταιριών, χημικής βιομηχανίας, λιπάσματα, ιατρικών μηχανημάτων, ηλεκτρενέργειας και πολλά άλλα σπανίως πιάνονταν. Τι δείχνουν πολλά από τα παραπάνω παραδείγματα? Ο δημοσιογράφος δεν είναι ούτε εισαγγελέας, ούτε βουλευτής, ούτε ζώα και αστυνομία. Αν λοιπόν δεν λειτουργούν οι θεσμικοί πυλώνες του συστήματος, ή αν είναι χειραγωγημένοι ή μιλημένοι, απλά η αποκάλυψη θα θαυτεί και θα χρησιμοποιηθεί όποτε το επιθυμεί το σύστημα της διαπλοκής. Και ας κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι πολλές από τις αποκαλύψεις πρόχνει το ίδιο το κυρίαρχο σύστημα ή κύκλοι του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να αρπάξει την ευκαιρία και να βγάλει το θέμα. Στη συνέχεια όμως επιβάλλει αντικειμενική και πολύπλευρη έρευνα. Έτσι, διότι εάν άγεται και φέρεται ο δημοσιογράφος, δεν θα είναι παρά νεροκουβαλητής πληροφοριών της κάθε λογής των συμφερόντων. Παθογένειες λοιπόν του μεταπολιτευτικού συστήματος των ΜΜΕ είναι φυσικό να επηρεάζουν άμεσα την ερευνητική δημοσιογραφία. Ίσως κάπως καλύτερα να ήταν τα πράγματα με κάποιους παραδοσιακούς εκδότες. Όπως και να έχει σήμερα, τα πράγματα είναι χειρότερα. Εάν όταν ακόμα λεφτά υπήρχαν έπεφταν και κάποια ψίχουλα για να μπορεί στοιχειοδός να κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφος, σήμερα αυτά τα χρήματα δεν δίδονται ούτε καν για τη δημοσιογραφία του φασών. Η ποιότητα της δημοσιογραφίας συνολικά στα ΜΜΕ έχει πέσει τόσο πολύ που οι νέοι άνθρωποι τους οποίους βάζουν μέσα όχι μόνο δεν μαθαίνουν δημοσιογραφία, και αυτό είναι που πρέπει, εδώ είναι η καρδιά του ζητήματος, αυτό πρέπει να προσέξουμε πολύ. Τα παιδιά αυτά όχι μόνο τα εκμεταλλεύονται, αλλά δεν τους μαθαίνουν και καθόλου τη δημοσιογραφία. Τους εκπαιδεύουν και τους προορίζουν για φτηνούς υπαλλήλους, δακτυλογράφους και νεροκουβαλητές ειδήσεων. Είναι ολοφάνερο ότι από το ελέγχουμε την εξουσία περνάμε στην λογική να φτιάξουμε γιουσουφάκια της εξουσίας. Από την άλλη, η μεγάλη μάζα των δημοσιογράφων, ζώντας στις συνθήκες ανασφάλειας για το αύριο, ακόμα και για τον ίδιο το μισθό τους, σκέφτονται μόνο το πώς θα εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη. Πώς δηλαδή θα παίρνουν χωρίς τις καθιερωμένες πλέον καθυστερήσεις τον ήδη πετσοκομμένο μισθό τους, όσοι ακόμα τον έχουν. Υπό αυτές τις συνθήκες, για ποια δημοσιογραφία της έρευνας και γενικότερα για ποια δημοσιογραφία μπορούμε να μιλάμε? Εννοείται ότι η διάλυση της κοινωνίας και των βασικών θεσμικών της πυλώνων, εκτελεστική, νομοθετική, εξουσία, δικαιοσύνη, οικονομία, δεν θα μπορούσε να μην τη συμπαρασύρει. Να μην συμπαρασύρει και τον ούτως ή άλλως θεσμικό πυλώνα της στη δημοσιογραφία. Για την ακρίβεια, το υπάρχουν μεταπολιτευτικό σύστημα των ΜΜΕ που όπως όλα φαίνονται τρώει τα ψωμιά του. Ποιοι θα επιζήσουν από το σύστημα των ΜΜΕ για την επόμενη μέρα είναι άγνωστο. Το βέβαιο είναι ότι όσοι μείνουν θα θελήσουν να ανοίξουν το νέο κύκλο της δημοσιογραφίας και να δημιουργήσουν το νέο σύστημα των ΜΜΕ στη χώρα μας, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Και πολλοί από εκείνους που έθαψαν κυριολεκτικά τη δημοσιογραφία τα περασμένα χρόνια, χάρη του lifestyle, ξέκολου, της δημοσιογραφίας, της κλειδαρότρυπας και του DVD, εξακολουθούν να κατέχουν τα ενιαία σήμερα. Θέλω εδώ να δώσω ένα παράδειγμα για τα χειρότερα, τα οποία νομίζουμε ότι ακολουθούν, αλλά είναι ήδη εδώ πέρα. Όταν σκεφτόμαστε πώς θέλουν να διαμορφώσουν το νέο τοπίο των ΜΜΕ, αλλά και της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας, καλό θα ήταν να βλέπουμε τα μοντέλα της μεθόδου και τα αποτελέσματα που υπήρξαν στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Και μπορεί να φαντάζουν ακραίες εκδοχές για την Ελλάδα, αλλά τα μοντέλα
των κάθε λογής τρόικα που ακολουθήθηκαν εκεί εφαρμόζονται και εδώ. Ιδού ορισμένες συνέπειες από αυτές τις πολιτικές στα ΜΜΕ των χωρών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Απόλυτη αλωτρίωση της πλειοψηφίας του δημοσιογραφικού κόσμου και ασφυκτικός έλεγχος του ΜΜΕ από τα μεγάλα οικονομικά και πολιτικά συμφοέροντα. Οι δημοσιογράφοι σε μεγάλο βαθμό μετετράπησαν σε πληρωμένους κονδυλοφόρους. Τα γραφεία της μαύρης προπαγάνδας που προωθεί έτοιμα κείμενα και ρεπορτάζ στα ΜΜΕ αυτών των χωρών για τον τάδε ή δίνα αντίπαλο έχουν γίνει θεσμός. Σε αυτά εργάζεται στρατιά δημοσιογράφων και άλλων ειδικών, με λίγαν καλούς μισθούς. Το ίδιο υπάρχει χρόνια τώρα και στην Ελλάδα από τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων, αλλά σε πολύ μικρότερο επίπεδο. Εκεί έχει γίνει θεσμός. Εκεί ζουν οι δημοσιογράφοι εισαγωγικά, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το πράγμα. Και όλα είναι κατευθυνόμενα, δηλαδή τα μισά, ας πούμε, από αυτά που εμφανίζονται στις μεγάλες εφημερίδες είναι γραμμένα από γραφεία έξω που κανονικά τα παίρνουν οι εφημερίδες και τα δημοσιεύουν. Και εδώ γίνεται, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Εδώ γίνεται κάπως αλλιώς. Λοιπόν, σε αυτές τις χώρες μια νέα γενιά μαχητικής δημοσιογραφίας αναδείχθηκε και αντιμετωπίζεται τώρα με μεθόδους, τώρα εδώ πολλά χρόνια, με μεθόδους ομής φήμωσης από το ίδιο το σύστημα, ενώ ενοχλητικοί δημοσιογράφοι μπαίνουν στην αυθαλήνη ή ακόμα και δολοφονούνται. Πάμε τώρα στο μείζον θέμα, στα καινούργια φαινόμενα, εν πάση περιπτώσει, το ίντερνετ και τα social media. Το τοπίο της ερευνητικής δημοσιογραφίας γίνεται πιο σύνθετο με τα ειδησεογραφικά site και τα site ανάλυσης στο ίντερνετ, αλλά και τα social media. Αρκετές φορές σε αυτά τα μέσα βγαίνουν ειδήσεις και παρατίθενται αρκετές πληροφορίες είτε από δημοσιογράφους είτε από αναγνώστες, καθώς και από συλλογικές οντότητες που έχουν κάποιο site. Το Wikileaks είναι μία από αυτές τις ενδεικτικές περιπτώσεις, γνωστό παγκοσμίως με πολύ μεγάλες αποκαλύψεις. Δεν μας ενδιαφέρει πώς τις πήρε, έτσι. Υπάρχουν και πολλά άλλα. Λοιπόν, βεβαίως προς το παρόν αυτά τα μέσα χαρακτηρίζονται από την αποσπασματικότητα στη θεματολογία τους και σίγουρα δεν έχουν τις δομές για να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της οργανωμένης δημοσιογραφικής έρευνας. Ωστόσο, η ύπαρξή τους και η δυναμική τους ανάπτυξη που ακολουθεί αναμφισβήτητα θα αλλάξει κατά πολύ το τοπίο πληροφόρησης. Ένα άλλο καινούριο φαινόμενο το οποίο. Όχι και τόσο καινούριο, αλλά είναι κάπως πιο καινούριο, είναι το φαινόμενο το freelancer, έτσι. Η άλλη τάση που ήδη αναπτύσσεται αρκετά στο εξωτερικό, σε Δύση και Ανατολή, freelancer δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτες. Στη Δύση ανέκαθεν υπήρχε, αλλά τώρα παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και αυτοί πάντως πουλάνε τα αποτελέσματα της δουλειάς τους ως επιτοπλίστων στους μεγάλους ειδησεογραφικούς και εκδοτικούς οργανισμούς. Σε αυτούς δηλαδή που πληρώνουν. Το φαινόμενο το freelancer υπάρχει και στην Ελλάδα και ενισχύεται από την υπερπληθώρα των δημοσιογράφων και το φωτορεπόρτερ, ιδιαίτερα τώρα που η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο. Όμως εδώ δεν υπάρχει πια κανείς για να πληρώσει. Στο ίδιο πλαίσιο, αν και με αρκετές διαφορές, θα πρέπει να ενταχθούν και κάποιες από τις δημοσιογραφικές εταιρείες που παράγουν δημοσιογραφικό προϊόν. Έτσι, δεν μιλάμε για αυτούς που κάνουν δημόσιες σχέσεις και είναι γεμάτη η Ελλάδα, αν και νομίζω ότι και αυτοί αντιμετωπίζουν πια πρόβλημα γιατί κανείς δεν πληρώνει. Λοιπόν, πάμε στα συμπεράσματα για να κλείσουμε. Παρά την εμφάνιση των νέων δυναμικών φαινομένων στο ίντερνετ αλλά και τις τάσεις προς την freelancer δημοσιογραφία, όπως και αν εξελιχθούν τα υπάρχοντα ΜΜΕ στη χώρα μας και θα μετεξελιχθούν θέλουν δεν θέλουν υπό την επιρροή του ίντερνετ, η δημοσιογραφία και ειδικά η ερευνητική δημοσιογραφία θα παραμείνουν οι βασικοί πυλώνες της έρευνας, της αποκάλυψης και της ανάλυσης. Και τα πιο οργανωμένα και καλύτερα χρηματοδοτούμενα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το στίγμα της πληροφόρησης. Τα μοντέλα διάλυσης της κοινωνίας έχουν δημιουργήσει μεγάλα κενά. Ως γνωστόν όμως, ούτε στη φύση ούτε και στην ιστορία αρέσουν τα κενά και αργά ή γρήγορα θα τα καλύψουν. Σε αυτές τις συνθήκες κρίσης, λοιπόν, η κατάρρευση του παλιού μοντέλου αναπόφευκτα θα γεννήσει το νέο. Είναι σίγουρο ότι το παλιό σύστημα θα θελήσει να κόψει και να ράψει στα μέτρα του το νέο. Έτσι, και στον χώρο των ΜΜΕ, όχι μόνο στην κοινωνία, σε όλους τους τομείς. Σε συνθήκες λοιπόν κοινωνικής πομπιείας, όπου το παλιό πεθαίνει, η ανάγκη σημαντικής μερίδας της κοινωνίας και οι εξελίξεις που θα σημειώνονται και έχουν μια δυναμική, δική τους δυναμική, εν πάση περιπτώσει, οι εξελίξεις, δημιουργούν τη δυναμική για μια νέα δημοσιογραφία έρευνας. Και αυτό εμπνέει ελπίδα. Μόνο που δεν αρκεί. Και το λιγότερο που έχουν να κάνουν οι δημοσιογράφοι ως συλλογικός επαγγελματικός χώρος είναι να διεκδικήσουν την επιστροφή των ΜΜΕ στη δημοσιογραφία της έρευνας που θα είναι στην υπηρεσία του λαού.
Αυτό είναι το διαβατήριο για τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ και όχι τα ΜΜΕ των DVD. Ευχαριστώ.